Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Λουτράκι και συνάντηση σας ενδιάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η άσφαλος και τιμή σας σήμερα, την ΕΚ. Του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, η μέρα σας ονομάζεται Δευτέρα και η ώρα 05:51 μετά μεσημβρίες. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τραγίου Αγίου Θεοδόρου μετά την υπαρίθμη 24-21 από 2 Δευτέρου 2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Καρναβά Γεωργίου, η οποία νόμιμα και αρμοδίως επιδόθηκε. Στο παρόν Συμβούλιο παρίσταται. Παρακαλεί τον κ. Γραμματέας να εκμονήσει τον κατάλογο των παρόντων. Ο κ. Δήμαρχος παρίσταται, ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Καταβάσης και όλοι των παρών, Παρελάς Παναγιώτης Απών, Λιλοκρίνης Γεώργιος Απών, Δέντες Γεώργιος Παρών, Δέντες Δημήτριος Παρών, Δοσαράς Χαράλαμπος Απών, Δόσχορης Κωνσταντίνος Παρών, Καπούρος Ιωάννης Απών, Δέζος Σταυρούλα Παρούσα, Λόης Νικόλαος Απών, Λούκας Λουκάς Παρών, Μουσάκης Αθανάσιος Παρών, Νικολάος Πυρίδων Παρών, Πέτρο Δημήτριος Παρών, Στάνου Μαρία Παρούσα, Ψηφοδιός Ανάργυρος Παρών. Κύριος Γλυκοφρίδης, Άρδιας Παρούσας, μόλις ήρθε στην αίθουσα, Γιώνης Γεώργιος Παρών, Πέρας Σωτήριος Αφών, Πρωτονοτάριος Δημήτριος Αφών, Πρωτοπαπά Μαρία Αφούσα, Ράτης Κρίνων Αφών, Ράτης Παρών, Παρών Ράτης, Παρών Ράτης, Παύλου Μάγλος Παρών, Σάμπου Δημήτριος Παρών, Πούτου Παρούσα, Πετρίτης Γεώργιος Παρών, Φίλης Παναγιώτης Αφών, Κόρτη Παναγιώτα Αφούσα. Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, Βάχτος Γεώργιος Απών, Ψυχογιός Χρήστος Απών, Σπανός Παρών, πού είναι. Παρών, Σπανός Παναγιώτης Απών και Κίκας Ιωάννης Παρών. Το Προεδρείο θα ήθελε να θέσει υπόψη του σώματος και προτείνει να μην έχουμε προημερησίες, να συζητήσουν κατευθείαν τα θέματα και αν συμφωνεί το σώμα, υπάρχει κάποια αντίρρηση. Προκειμένου να έχουμε αρκετό χρόνο να εξαντλήσουμε τα θεματολόγια και ιδιαίτερα το πρώτο θέμα που είναι κλπ. Που αφορά την ορισμό προσώπου του Δήμου και τα λοιπά στην εταιρεία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα να μην έχουμε προημερησίες. Δηλαδή το θέμα αυτό που κυκλοφορεί σήμερα πάρα πολύ δυνατά και έχει σχέση με τα νερά, δεν θα πείτε τίποτα. Θα βάλουμε άλλη μια φορά το κεφάλι μέσα στην νόμο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να δώσω εγώ, δεν λέω καν τι είναι. Δεν λέω καν τι είναι, όπως καταλάβατε. Όμως δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα μιλήσω αμέσως μετά, κύριε Παύλο. Έχω αντιμετωπίσει το θέμα σε κάποιο σημείο και αύριο το πρωί έχουμε συναντήσει. Θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ομόφωνα λοιπόν, δεν έχουμε προημερησίες. Οπότε ενημερώνονται οι αγαπητοί συνδημότες, οι φίλοι και οι κάτοικοι, για δεν θα έχουμε προημερησίες τοποθετήσεις των και των πολιτών. Μπορούμε να έχουμε βέβαια στα θέματα που έχουμε δικαίωμα οι φορείς και οι ιδιώτες να έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Ψηφογιός Χρήστος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μια έκκληση. Μήπως γινόταν, επειδή το έκτο θέμα είναι πολύ γρήγορο και αφορά τους Αγίους Θεοδόρους και έχουν έρθει κύριοι οι οποίοι είναι ενοικιωμένοι και από την Αθήνα. Μήπως γινόταν, θα το συζητούσαμε πρώτο, 3-4 λεπτά να κάνει για να φύγουν και αυτοί κύριοι. Να προτάξουμε το έκτο θέμα. Συμφωνεί το σώμα. Συμφωνεί όμω να προτάξουμε το έκτο θέμα για πρώτο. Παρακαλώ. Λοιπόν, το έκτο θέμα. Ομόφωνα προτάθηκε. Ναι, ακριβώς. Ομόφωνα προτάθηκε. Αφορά μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδόρων, που αφορά εξέταση αιτήματος του Εξοδραστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινάκη για ιδεοδότηση του οικισμού του στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδόρων. Είναι εξαναβολής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας. Διαβάζω την τελευταία απόφαση, την υπάρχουμε 67 από 4 Δεκάτου 2011. Όλοι οι παρόντες ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει ομόφωνα το αίτημα του εξωτερικού πολιτιστικού συλλόγου Καμινάκη για την ιδιωτερότησή του με μη πόσιμο νερό από τη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδωρών. Η ποσότητα του νερού που θα διατίθεται δεν θα ξεπερνά τα 20 χιλιοκυβικά μέτρα υπηρεσίω και μόνο για τι οικίε που κληρούν τι προποθέσει σύμφωνα με τον κανονισμό αγίδευση τη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδωρών. Το σημαίνει όπου νόμιμα επιτρέπεται. Για το θέμα αυτό συντάχθηκε αυτή η απόφαση και πήρε κλπ. Κάποιο θέλει τώρα ο πρόεδρο τη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδωρών, κύριο Ψυχογειό, έχει το λόγο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ και δύο χρόνια ο οικισμό αυτό του Καμινάκη έχει κάνει δίκτυο για ίδρυση αλλά και για πυρόσβεση. Υπάρχουν πυροσβεστικοί κορνοί σε όλη την περιοχή αυτή που θα εδρεωθούν. Τα σπίτια περίπου είναι γύρω στα 30, τα 17 των οποίων είναι τεγμένα με τον νόμο του Τρίτσι. Τα υπόλοιπα έχουν νομιμοποιηθεί και φυσικά θα τηρήσουμε και τον κανονισμό ίδρυσης όσα έχουν νομιμοποιηθεί νομίμως να υδροδοτηθούν. Νομίζω ότι εκείνοι που έκαναν το έργο και ο οικισμός πρόσφεραν και στο Δήμο, γιατί ο οικισμός περιστοιχίζεται από κοινοτικό δάσος και ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να δουλέψουν καλύτερα τα πυροσβεστικά για να σβήσουν σε περίπτωση φωτιάς τη φωτιά. Γι' αυτό και η άποψή μας και του τοπικού συμβουλίου ήταν θετική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Πούτ με έχει τελειώσει. Επί της διαδικασίας στο Συμβούλιο προσήλθε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Πέρας. Εγώ θα αποφασίσω εγώ ξακούσω την άποψη του κυρίου Αντιδημάρχου, του κύριου Βέρα. Επί αυτού του θέματος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πολύ αντίστοιχα την προηγούμενη φορά. Δημητρίου, σας παρακαλώ. Δημητρίου, του κύριου Αντιδημάρχου, αν είναι και ο άλλος. Του αρμοδίου για τους Αγίους των Δόρων. Του αρμοδίου για τους Αγίους των Δόρων. Ο αντιδήμαρχος του κύριου Δέντε Δημήτρη έχει τον Δεν έχω. Εάν επιθυμείτε, γιατί αν δεν επιθυμείτε, δεν επιθυμείτε. Δεν έχω καταρχήν διαφορετική άποψη από αυτήν που έκφρασε και ο πρόεδρος αλλά και το τοπικό συμβούλιο των Αγίων Θεοδώρων. Οπωσδήποτε σήμερα και με την τακτοποίηση η οποία έγινε σχετικά με τα σπίτια, αλλά και ότι αυτός ο οικισμός προϋπήρχε και τα περισσότερα από αυτά είχαν νομιμοποίηση από Τρίτσι, πληρούν όλους τους όρους για την ίδρυψή τους. Απλά είναι μια επέκταση δικτύου την οποία πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Κυρία Πούτου, έχει λόγο. Εγώ θα ψηφίσω το θέμα, δεν έχω κανένα λόγο να το ψηφίσω. Ήταν ό,τι σχετικά έγινε στο φάκελο. Βέβαια την προηγούμενη φορά και θα έπρεπε να το δηλώσει τώρα ο κύριος Δέντες, μας είχε πάει σε άλλες διαδικασίες. Ότι αυτός ήταν ένας παράνομος οικισμός, ότι οι άνθρωποι ήταν τελείως παράνομοι, ότι δεν υπήρχε ούτε ένα ακίνητο το οποίο είχε έστω νομοποιήσει από το Τρίτσι οτιδήποτε. Λοιπόν, και βεβαίως γι' αυτό και καθυστέρησε το αίτημά τους για να λύνονται και παρεξηγήσεις. Γιατί έχω ακούσει διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, ο υπεύθυνος είναι ο κ. Δέντες και θα πρέπει να το επαναλάβει. Και να ζητήσει συγγνώμη για την κακή πληροφόρηση που έφερε στο σώμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, επειδή πρόκειται επί προσωπικού, θα ήθελα την κυρία Κούρμου, εάν έχει πρόχειρα τα πρακτικά αυτά, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, για να διευκρινίσουμε και τι ακριβώς είχα πει την προηγούμενη φορά. Είχα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έπρεπε να το ενημερώσω. Αλλάξανε κάποια πράγματα και τότε, και το τονίζω και τώρα, υπήρχε από αυτά ήταν από τους παλιότερους οικισμούς των Αγίων Θεοδώρων. Ο κύριος όγκος των σπιτιών αυτών, των οικειών αυτών, είναι νομιμοποιημένες επί Τρίτσι, υπήρχαν αυτές οι εκκρεμότητες οι οποίες τακτοποιήθηκαν με τον καινούριο νόμο περί τακτοποίησης. Μάλιστα. Η προηγούμενη απόφαση για ενημέρωση σώματος ήταν 4 Αυγούστου του 2011. Από τους φορείς ιδιώτες εκεί επιθυμεί κάποιος το λόγο. Συγγνώμη, κύριος Γιόνης. Θα πω ένα πράγμα πραγματικά, επειδή κάπου μπλέχτηκα και εγώ σε αυτή την απόφαση. Την άλλη φορά, κατά τα λεγόμενα του κύριου Δεδελή, είχαμε παραπλανηθεί για εντελώς παράνομο οικισμό κτλ. Κανείς δεν είχε πει τότε νομιμοποιημένα επί Τρίτσι. Μα και έτσι πήραμε κάποια άποψη να δούμε πώς μπορεί να βάλουμε και αναβάλαμε αυτή την. Τώρα οπωσδήποτε ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία, ελάτε στο μικρόφωνο πάρα, στο μικρόφωνο. Είμαι η κυρία Ανδρικάκη. Καλεκαλείστε στην καρέκλα, παρακαλώ. Πάρα πολύ. Είμαι η κυρία Ανδρικάκη, ταμεία από το Καμινάκι. Αν θέλετε, έχω μαζί μου τις έγκες του τρίτσι, να τις δείτε. Κάτοικο τη περιοχή, εκεί του οικισμού. 33 χρόνια. 33 χρόνια. Μάλιστα. Και για να σχεδιοποιήσετε το αίτημά σα και λοιπά για την ιδιωτική. Και μαζί μου αυτή τη στιγμή, θα σα δείξω κάτι. Ωραία.
και οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν τώρα κάνουν την τακτοποίηση λόγω του μετρητή. Μάλιστα, με την καινούργια νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, άλλο το λόγο. Στο Συμβούλιο προσήλθε ο κύριος Πρωτονοτάριος. Και ο κύριος Δοσαράς. Λοιπόν, με τις ψηφορίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι ομόφωνα, ο κύριος Παύλου. Ψηφορία. Ομόφωνα. Για το έκτο θέμα, γιατί είχαμε προτάξει η κυρία Δοσαρά για ενημέρωση, επειδή ήταν ο κύριος Πρωτονοτάριος. Ναι, όχι, το προτάξαμε το έκτο θέμα για πρώτο, εξέταση αιτήματος του Ξοριστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, Καμινάκη και ερωτώτηση πυγισμού, σίγουρα με μια ομόφωνη βόση τοπικής κοινότητας και συγκίσεις για μη πόσιμο νερό. Για μη πόσιμο νερό και εκεί σίγουρα με τις νόμιμες προϋποθέσεις. Υπάρχει καμία αντίρρηση? Όχι, λοιπόν. Ο κύριος Δοσαράς. Εφόσον πρόκειται για μη πόσιμο νερό, δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εισήγηση, δεν υπάρχει παρακολουθήσεις. Ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Δεν μπορώ να ψήσω. Απέχετε. Λοιπόν, εγκρίνεται κατά την ουσία απέκοντος του κυρίου Δοσαρά. Πάμε στο πρώτο θέμα. Προηγουμένως ο κύριος Λόης προσέλθε στο συμβούλιο. Πάμε στο δεύτερο κατά σειρά. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Συλλογικού ΑΕ, ΟΤΑ, Λουδράκη ΑΕ, την 10 Φεβρουαρίου 2012, στα παρακάτω θέματα. Α. Σύσταση της θηγατρικής εταιρείας. Β. Έγκριση του καταστατικού της θηγατρικής εταιρείας. Γ. Τροποποίηση των άρθρων 2, 11 και 12 του καταστατικού και την προσθήκη άρθρου 36 Α. Δ. Έγκριση μεταβίβασης ιδιαίτερης μετοχής σε ιδιώτες. Ε. Ανάκριση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων που αφορούν στην χορήγηση προκαταβολών στην ΕΚΕΠ από μελλοντικά μερίσματα προς το Δήμο. Σίγμα ΤΑΦ, έγκριση μεταφοράς του προσωπικού στην υποσύσταση στην κατρική εταιρεία και την υπογραφή τριμερού σύμβασης με έκαστο εργαζόμενο, στην οποία θα αναγνωρίζεται ο χρόνος πρόσληψης στην κατρική εταιρεία ίδιες με αυτόν ως κεντρικής εταιρείας και ζήτα ανακοινώσεις και προτάσεις. Λοιπόν, επί της διαδικασίας θέλετε να πάμε ξεχωριστά κάθε ενότητα μία-μία ή εφόλης της ύλης. Εγώ θα πρότεινα να γίνει τοποθετή σε εφόλης της ύλης και συνέχεια η ψηφορία σίγουρα θα γίνει ένα ενότητα. Οι ερωτήσεις που θα γίνουν, πέραν από τα μέλη του Συμβουλίου, όλοι. Άρα λοιπόν να πάμε ανά ενότητα, συζήτηση, ψηφοφορία. Ακριβώς, μία γενική. Δεν θα εισηγηθεί κάποιος. Ακριβώς, ακριβώς, να ξεκινήσουμε με μία γενική. Να γίνουν ερωτήσεις, να γίνουν τοποθετήσεις και μετά ψηφοφορία. Παρακαλώ, προσέλθε και ο κ. Καπούρος και επειδή αρχίσει τώρα η διαδικασία για αυτό το θέμα, θα ήθελα να παραλάβω ότι το Συμβούλιο απουσιάζει ο κ. Βαρελάς, ο κ. Φίλης, η κυρία Φόρτη, ο κ. Βαρελάς απουσιάζει, ο κ. Φίλης και η κυρία Φόρτη και η κυρία Πρωτοπαπά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακαλείται ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο κ. Νομοθέτης Δημήτριος, για την γενική εισήγηση της εταιρείας στην κατοικική εταιρεία. Στο μικρόφωνο, κύριε αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλούμαστε να αποφασίσουμε επί της σύστασης θηγατρικής εταιρεία από την τουριστική Λουτρακία ΑΕΟΤΑ. Η απόφαση για σύσταση θηγατρικής εταιρείας υπάρχει από το Διοικητικό Συμβούλιο της τουριστικής Λουτρακίου κατά πλειοψηφία
στηριχτήκαμε σε μια γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΕΕΤΑ, που είναι και τον κύριο Δανόπουλο, ο οποίος είναι αρμόδιος σε θέματα δημοσίου δικαίου και είχε κρεματίσει παλαιότερα ως υπεύθυνος για τις δημοτικές επιχειρήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή πρόκειται περί κάποιου εξειδικευμένου στα θέματα αυτά, ο οποίος στην γνωμοδότησή του εισηγείται την, δύο πράγματα, ή την απόσταση κλάδου της τουριστικής εταιρείας ή τη σύσταση δικατρικής. Η απόσταση κλάδου προσκρούει σε άλλα ζητήματα, πρόκειται για διαχωρισμό πλέον περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και είναι χρονοβόρο και δεν μας επιτρέπεται και από τη σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα. Αν τους όλους συμβάσουν. Ξέχωρα θα γίνει και διάφορα άλλα ζητήματα με τους κατασεβαστές. Προβαίνουμε δηλαδή στη σύσταση δικατρικής εταιρείας. Ο κ. Δανόπουλος την νομοδότησή του μας λέει σαφώς ότι δεν προσκρούει σε καμία διάταξη νόμου απαγορευτική. Να θυμίσω μόνο ότι το άρθρο 265 του Κόμου Δικαδήμων και Κοινοτήτων αναφέρει στην παράγραφο 1 ότι η σημερινή εταιρεία, η δική μας εταιρεία, η τουριστική επιτροχή ΟΕΕΚΑ, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες διατάξεις που ακολουθούν στο άρθρο αυτό. Επομένως, η σύσταση δικατρικής εταιρείας εναπόκειται στις διατάξεις του νόμου 290 περί ανήμιμων εταιριών. Το κατσαδικό μας το επιτρέπει στο άρθρο 3 τη σύσταση δικατρικής εταιρείας και αυτό το λόγο προβαίνουμε στη σύσταση δικατρικής εταιρείας. Είναι καθόλου νόμιμη, δεν προσκρούει σε διάταξη νόμου και οδηγούμαστε στην σύσταση δικατρικής εταιρείας για τον εξής πάρα πολύ βασικό λόγο. Στο άρθρο 265, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι αν σε τρεις συνεχόμενες χρήσεις υπάρχει ζημία για την τουριστική λειτουργική ΟΕΕΤΑ, όπως η δική μας εταιρεία, τότε πλέον η εταιρεία υποχρεωτικά τίθεται σε καθάριση. Δημιουργήσαμε, υπάρχουν ζημίες δηλαδή το έτος 2010, υπάρχουν και το 2011, το 2012 σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε ζημία. Εάν οι δαπάνες μας της τουριστικής λειτουργικής υπερβαίνουν τα έσοδα, τότε πλέον θα προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα ζημία και είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τη διάταξη του άρθρου αυτού να προβούμε σε καθάριση και λύση της εταιρείας. Η καθάριση και λύση της εταιρείας σημαίνει εκποίηση ακινήτων και όλα τις αναπακόλουθα. Θεωρούμε ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Έχουμε ψάξει αρκετά το θέμα, δεν βρήκαμε κάτι ιδιαίτερο, μια άλλη διέξοδο για να μπορέσουμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Θεωρούμε ότι είναι η πιο πρόσφορη, η πιο ανώδυνη και η πιο κατάλληλη για την περίπτωσή μας για να μπορέσουμε να πλακούμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα βέβαιο θάνατο της εταιρείας, μια καθάριση δηλαδή, εισαγωγικά το θάνατος, μια καθάριση εταιρείας στο τέλος του έτους και κινούμενοι προς την κατεύθυνση αυτή, συστήνοντας την κατρική εταιρεία, τι επιτυγχάνουμε. Επιτυγχάνουμε να σταματήσουμε πλέον τη ζημιογόνο πορεία της εταιρείας, γιατί το διάστημα αυτό που θα λειτουργήσει στο πρώτο τρίμηνο, υπολογίζουμε από πρώτη Τετάρτου πλέον να λειτουργήσει η θηγατρική, οι δαπάνες του πρώτου τριμήνου, οι οποίες θα υπερβαίνουν τα έσοδα του πρώτου τριμήνου, αντρυγματάρευση της εταιρείας, θα καλυφθούν από το μέρος του μερίσματος, του υποχρεωτικού μερίσματος που πήραμε από την κυριοπραξία του καζίνου. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι στο τρίμηνο αυτό δεν θα ξεπεράσουν ή να πάνε στα έσοδα για να βγει αρνητικό αποτέλεσμα. Η σύσταση της δικατρικής εταιρείας στη συνέχεια θα μας επιτρέψει να πάρει ανάσα η μητρική εταιρεία, να μην έχει ζημιά δηλαδή, και η δικατρική εταιρεία θα λειτουργήσει με τις διατάξεις του νόμου 290 περί ανώνυμων εταιρεών. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις πλέον περί ΑΣΕΠ,
που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία κλίμακος για να δουλέψει το προσωπικό ή να προσλάβουμε προσωπικό μόνο το απαραίτητο που χρειαζόμαστε και με εναλλακτικές μορφές, είτε με τετράωρο, είτε με λιγότερες ώρες απασχόλησης, είτε με εναλλακτική απασχόληση, με όλες τις μορφές του ιδιωτικού δικαίου, ό,τι από ό,τι είναι απαραίτητο και όχι με τις αγγελώσεις που μας επιβάλλει σήμερα η διαδικασία των προκλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον, εθνικατρική εταιρεία δεν υπάρχει περιορισμός ούτε διατάξεις ιδιαίτερες το τι θα συμβεί αν θα βγάλει μία ζημιογόνο χρήση ή άλλη. Οι ζημιογόνες χρήσεις της εθνικατρικής εταιρείας θεραπεύονται, αντιμετωπίζονται εφόσον γίνει αύξηση κεφαλαίου, οπότε καλύπτουν το μέρος της ζημίας, όποιας ζημίας δημιουργήσει. Υποχρεώσεις άλλες δεν έχει η εταιρεία, δεν δεσμευόμαστε από την τράπεζα στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν θα υπάρξει καμία μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από την μητρική στην θηγατρική. Η μητρική εταιρεία θα εκμισθώσει το υδροθεραπευτήριο, θα παίρνει κάποιο νίκιο, δηλαδή θα αποκτάει κάποιο έσοδο, δεν θα δημιουργήσει δαπάνες. Επομένως, η μητρική εταιρεία δεν θα έχει να πάθει κάποια ζημιά από τη λειτουργία του υδροθεραπευτήριου, που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ζημιογόνο. Αυτά ήθελα στην αρχή. Ευχαριστούμε και η κυρία Κούτουμα έχει το λόγο. Στο κομματολόγιο αναφέρεται έγκριση μεταβίβαση μιας με τον ιδιώτη. Μιλάμε η μεταβίβαση από ποια εταιρεία σε τι. Από την μετά, της μητρικής. Αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα. Όχι να το συζητήσουμε, ερώτηση έκανα. Ο κύριος Πρωτοαντάριος, ερώτηση. Μια ερώτηση. Με τι κεφάλαιο θα ανοίξει η θηγατρική εταιρεία? Έχουμε το υπόδημα του Πατσελικού που αναφέρεται 300.000. Συνιδρύω με την θηγατρική εταιρεία μαζί με έναν μέτοχο, έναν ιδιώτη, τον Πέδρο τον Δημήτρη. Θα πάρει μία μετοχή του 1 ευρώ. Οι μετοχές θα είναι 300.000 μετοχές του 1 ευρώ. Και αυτό το κάνουμε, βάζουμε τον ιδιώτη για να διατηρήσουμε ακόμα πλέον τον ιδιωτικό χαρακτήρα σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δανόπουλου. Οι μετοχές θα είναι ονομαστικές. Αυτή η μετοχή, όπως και οι άλλοι που έχουμε στο επόμενο θέμα, τη μεταβίβαση της μητρικής εταιρείας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθεί στη διαδικασία που λέμε ότι θα υπογράψει ο κύριος Δημήτρης ο Πέτρου ένα ανέκλητο συμβολογραφικό πλήρη εξούσιο που θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της εταιρείας να μεταβιβάσει σε όποιον θέλει και όποτε θέλει τη μετοχή αυτή. Τον εκάστοτε πρόεδρο, συγγνώμη. Που σημαίνει ότι έχουμε πάντα η εταιρεία, ο πρόεδρος της εταιρείας έχει πάντα τον έλεγχο των μετοχών της εταιρείας. Και πόσο μου είπατε είναι το κεφάλαιο αυτό, δεν αδειάζει. 300.000. Τα οποία θα είναι από πού? Από τα μητρική. Τα φύγματα κεφάλαια της τουριστικής του Αγίου Αέρα.